Βλέποντας το από πάνω, με μία πρώτη ματιά, φαίνεται αρκετά τρομακτικό. Αλλά τελικά δεν είναι και τόσο. Παρεπιπτόντως σύντομα θα έρθει tutorial how to drop. Καλημέρα σε όλους και καλώς ήρθατε στο τελευταίο επεισόδιο της σειράς που σας δείχνω ένα προς ένα όλα τα σημεία από τα οποία περνάω στην καθημερινή μου προπόνηση με το trial εδώ στην Αθήνα. Και δεν ξέρω αν φαίνεται, αν φάνηκε πριν το ύψος του, αλλά αυτή είναι η διαφορά ύψους του σχέση με εμένα. Δεν είναι 2,5 μέτρα που είχα πει στο προηγούμενο βίντεο προπόνησης, πρέπει να είναι κάτι παραπάνω από 2. Αλλά και πάλι είναι λίγο κάπως. Σε αυτό το σημείο, πριν συνεχίσουμε, θα ήθελα να κάνω μια γρήγορη αναδρομή στα πρώτα επεισόδια αυτής της σειράς, όπου ήταν περίπου πριν ένα χρόνο. Και κυρίως λόγω ζέστης, ξεκίναγα αρκετά νωρίς το πρωί, και για να μην κάνει πολύ ζέστη, αλλά κυρίως για να μην έχει πολύ κόσμο από τα σημεία που θα περνάω. Η ώρα αυτή τη στιγμή είναι 6:30 πηγαίνει. Ο ήλιος τελικά από εκεί από πίσω. Και δεν ήθελα να έχει πολύ κόσμο για να είναι πιο εύκολο σε μένα να βιντεοσκοπώ την προπόνησή μου, αλλά κυρίως για να μην έχουμε καμία τυχόν κακόβουλη ενέργεια προς την κάμερά μου από κάποιον διερχόμενο. Και επιστρέφοντας σήμερα, έχουμε περάσει ήδη τα μέσα του Ιουνίου και έχουν πιάσει πάλι για τα καλά οι ζέστες. Και συνδυασμένο με το γεγονός ότι η Μαρίνα Ζέστα, από όπου θα περάσουμε σήμερα, μαζεύει αρκετό κόσμο, θα έλεγα, έπρεπε και σήμερα να ξεκινήσω πάρα πολύ νωρίς. Και τώρα η ώρα είναι. Δεν ξέρω αν φαίνεται, αλλά τώρα η ώρα είναι 8 παρα 20 και έχω ήδη καθυστερήσει. Έπρεπε να είχα ξεκινήσει πιο νωρίς. Και ακριβώς εδώ κλείσαμε το προηγούμενο βίντεο προπόνησης και τώρα θα προχωρήσουμε προς την τελευταία περιοχή από όπου περνάω, όπου φυσικά είναι η Μαρίνα Ζέστα, όπως είπα. Ή Πασαλιμάνι. Πασαλιμάνι λεγόταν πιο παλιά, αλλά πλέον είναι γνωστό ως Μικρολίμανο και Μαρίνα Ζέας. Σε κάθε περίπτωση, όπως πηγαίνουμε προς τα εκεί, ήθελα να πω πως το προηγούμενο βίντεο που ανέβασα είχε πολύ μεγάλη επιτυχία για μένα όσον αφορά το βασικό προβληματισμό, ας πούμε, που είχα. Γιατί διαβάζοντας τα σχόλιά σας, για τα οποία πραγματικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ, η αλήθεια είναι πως πήρα αρκετές ιδέες που δεν μου είχαν περάσει από το μυαλό, μπορώ να πω, και κατόπιν ώριμης σκέψης αναθεώρησα αρκετά πράγματα και για το πώς να αντιμετωπίσω τις επαναλαμβανόμενες ερωτήσεις, αλλά και γενικότερα για τα επερχόμενα βίντεο αυτού του καναλιού. Αλλά θα το αναπτύξω αυτό σε επόμενο βίντεο. Για την ώρα συνεχίζουμε με την προπόνηση. Με απόλυτη βεβαιότητα θα μπορούσα να πω ότι θα έμενα εύκολα εδώ. Πολύ εύκολα. Αν μη τι άλλο, η περιοχή θυμίζει νησί. Γίνονται σοβαρά έργα εδώ, όχι αστεία. Και μόλις τελειώσουν τα έργα αυτά, αυτό το τυχάκι θα είναι για ανέβασμα μπάνι. Μέχρι τότε όμως, πάμε παρακάτω. Και σε όλο το δρόμο από Ζωγράφου μέχρι εδώ, αυτή εδώ είναι η μοναδική ανηφόρα της διαδρομής. Αλλά κάνει για 10 ανηφόρες. Γιατί δεν τελειώνει εδώ. Έχει και συνέχεια. Και με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στην κορυφή. Και έχει κολυμβητήριο εδώ, δεν το ήξερα. Έχω περάσει τόσες φορές από εδώ και πρώτη φορά το προσέχω. Και γρήγορη ιστορία. Όταν ήμουν μικρός πήγαινα και εγώ κολυμβητήριο. Αλλά κάποια στιγμή το σταμάτησα αναγκαστικά. Και τι εννοώ αναγκαστικά? Έπρεπε. Γιατί κάει και το κολυμβητήριο. Ξέρω ότι σε πολλά που έκανα μέχρι τώρα έχουμε κόντρα ήλιο και θα έχουμε αρκετές σιλουέτες, αλλά τι να κάνεις. Και ακριβώς εδώ έχουμε μία από τις κεντρικές πλατείες της περιοχής, χαρακτηριστικό σημείο θα έλεγα, όπου έχουμε κάποια πράγματα.
Και ένα από αυτά που έχω βάλει στο μάτι εδώ και καιρό, η αλήθεια είναι, είναι αυτή εδώ η απόσταση από εδώ απέναντι, αλλά φυσικά με φόρα, γιατί χωρίς φόρα στατικό δύσκολο. Θα κάνω το δίπλα να δω που φτάνω και θα δούμε. Αν το πιστέψω λίγο, πιστεύω θα μπορούσα να το βγάλω, αλλά αν δεν βγει θα έχουμε θέμα. Αλλά για την ώρα το αφήνω και κάνουμε λίγο πιο απλά πράγματα. Αυτό το διπλό gap ήταν καλό, ήταν πετυχημένο θα έλεγα, αλλά spoiler alert, δεν ήταν η πρώτη προσπάθεια. Και η αλήθεια είναι ότι αυτή η πλατεία έχει διάφορα gaps διαφορετικών αποστάσεων, εκ των οποίων δεν ήταν αυτό και το δεύτερο που είχα κάνει κάποια στιγμή στο παρελθόν, αλλά θέλω να ξανακάνω τώρα, είναι ακριβώς εδώ. Και να φέρουμε στην απόσταση αυτού με αυτού και ίσως μετά και εδώ, αλλά πιο δύσκολο. Αυτή η απόσταση στο μεταξύ δεν είναι και τόσο μικρή. Πρέπει να είναι περίπου 1,5 μέτρο και είναι από το ίδιο επίπεδο στο ίδιο επίπεδο. Για να δούμε. Σε τέτοιο είδους gap που δεν είναι απλά το bunny hop που κάνω, είναι και ότι στο τέλος, στη συνέχεια της κίνησης βρίσκεται η απόσταση. Έχω πάντα στο μυαλό μου το επόμενο βήμα και όχι το πρώτο. Δηλαδή δεν δίνω τόση έμφαση στο ανέβασμα του πρώτου στρογγυλού όσο στην πεταλιά για να φτάσω απέναντι. Είμαι πραγματικά πολύ ενθουσιασμένος θα έλεγα με αυτό το αποτέλεσμα. Αλλά ο ήλιος σιγά σιγά είναι προς τα πάνω, οπότε άλλο ένα κόλπο εδώ και πάμε παρακάτω. Και το επόμενο που θέλω να κάνω στην πλατεία είναι πάρα πολύ απλό. Tailwhip επάνω σε αυτό το στρογγυλό. Η κάμερα είναι ήδη στη θέση της, οπότε ας το δοκιμάσουμε. Όπως αντιλαμβάνεστε, ο χώρος είναι κάπως περιορισμένος, αλλά νομίζω το έχω. Σίγουρα θα έχουμε και μια καλή λήψη από αυτό. Εννοώ snapshot. Και όπως είπα και νωρίτερα, γενικότερα αυτή η πλατεία έχει διάφορα πράγματα για το μεγάλο, το καλό βίντεο. Αλλά γι' αυτό την αφήσουμε, γιατί πρέπει να πάω κάπου εκεί κάτω. Και αυτή η πολύ γρήγορη μετάβαση μας έφερε από εκείνο το σημείο απέναντι, εδώ, παρακάνοντας όλο αυτό το κύκλο. Βολικό. Και πάμε πάλι προς τα πάνω για να συνεχίσουμε προς τα πέρα, γιατί υπάρχουν μερικά ακόμα πράγματα που θέλω να κάνω από την πάνω μεριά πριν κατέβουμε πάλι κάτω. Και το πρώτο που θέλω να κάνω είναι ακριβώς εδώ αυτά τα δύο gap. Ναι μεν δεν είναι τεράστια η απόσταση, αλλά για κάποιο λόγο είναι λίγο περίεργο. Ίσως επειδή είναι λίγη η φόρα που έχω εδώ μετά το σκαλοπάτι αυτό και δεν είμαι σίγουρος αν πρέπει να την ανέβω, να το ανέβω αυτό με πεταλιά ή μόνο με τη φόρα μου.
Και αυτό είναι το μεγάλο μειονέκτημα με αυτού του είδους τα gap, δηλαδή που έχουν το πεζούλι εδώ και πριν από αυτό υπάρχει λίγο πιο χαμηλή επιφάνεια. Και αν δεν καταφέρεις να φέρεις πίσω σου ρόδα κατευθείαν πάνω στο τυχάκι και μείνει εδώ, θα γίνει, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα γίνει αυτό που έπαθα τώρα εγώ. Γι' αυτό σε αυτά πρέπει, θέλει ιδιαίτερη προσοχή και πρέπει οπωσδήποτε να πατήσεις κατευθείαν πάνω στο τυχάκι. Την πρώτη φορά που πέρασα από εδώ και πήγαινα προς τα πέρα, ήμουν έτοιμος να κάνω αυτό το ανέβασμα bunny hop, αλλά δεν είχα δει ποτέ τι έχει συνέχεια. Και στη συνέχεια έχουμε αυτό εδώ το gap, που η απόσταση ξεκάθαρα είναι αρκετά μεγάλη και εδώ είναι μόνο με φόρα και πεταλιά απέναντι, διαφορετικά ποτέ ας πούμε. Θα το επιχειρήσω. Ο ήλιος ανεβαίνει επικίνδυνα ψηλά, αλλά συνεχίζουμε. Και για τη συνέχεια φυσικά έχουμε και άλλα κάγκελα. Και το σενάριο εδώ λέει ότι θέλω να ανέβω αυτό το κάγκελο bunny hop και να συνεχίσω manual μέχρι το επόμενο κάγκελο. Δύσκολο, αλλά για να δούμε. Κλασικό εικονογραφημένο σενάριο σε κάγκελο. Όπως καταλάβατε, το manual δεν θα μου βγει σήμερα, αλλά δεν πειράζει. Και αυτή εδώ από κάτω είναι και επίσημα η τελευταία πλατεία από την οποία περνάω στην καθημερινή μου προπόνηση. Και έχει μερικά ενδιαφέροντα πράγματα. Πάμε να τα δούμε. Αυτό το πράγμα, να κάνω τέτοιο μάνια σε τόσο κεντρικό σημείο της περιοχής και να αφήσω το κινητό μου έτσι εκτεθειμένο, δεν θα το έκανα υπό καμία άλλη συνθήκη. Δηλαδή, άλλες ώρες εδώ, ποτέ ας πούμε. Και όλα αυτά απλά για ένα πλάνο. Αν ήταν λίγο αυτό, το bunny hop manual θα είναι σίγουρο. Αλλά η πρόκληση εδώ είναι κατέβασμα πάνω στο τυχάκι μόνο. Oh. Αυτό δεν το περίμενα, Έλφιν. Δεν είμαι απόλυτα βέβαιος ότι πέφτει εκεί πέρα, αλλά το σώσα. Αυτή η στερέωση εδώ του κινητού είναι από άλλο πλανήτη. Και για την ώρα θα κρατήσω αυτά. Σίγουρα υπάρχουν και άλλα πράγματα να γίνουν εδώ, αρκετά θα έλεγα. Αλλά ο ήλιος έχει φτάσει πολύ ψηλά και η ζέστη έχει γίνει αφόρητη. Οπότε ας πάμε για το κλείσιμο. Έχει μία άπνοια σήμερα. Οι ειδήσεις το λένε αφρικανική σκόνη. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ακριβώς εδώ καταλήγει κάθε μου καθημερινή προπόνηση. Δεν είμαι σίγουρος αν φαίνεται, αλλά μία κάποια ζέστη την έχει, θα έλεγα. Και έχει πραγματικά απίστευτη άπνοια σήμερα. Αλλά όπως και να έχει, ακριβώς εδώ
καταλήγει η καθημερινή προπόνηση, ξεκινώντας όπως είδατε στο πρώτο βίντεο από την πλατεία της εκκλησίας του Αγίου Θεράποντα στου Ζωγράφου και περνώντας από το πλατεία εκείνη, μετά από μια πλατεία που είναι λίγο παρακάτω, δίπλα στο πάρκο Γουδί, που είναι το επόμενο σημείο, Μέγαρο Μουσικής, πάρκο Ελευθερίας δηλαδή, πλατεία Ευαγγελισμού, Σύνταγμα, εκκλησία Καρμικαρέας, Συνδερμού, Μοναστηράκι, κατεβαίνοντας προς Θυσίο, Γκάζι Τεχνόπολης, πλατεία Κεραμικού και μετά από Πετράλωνα, Καλυθέα, Μοσχάτο, συνεχίζοντας την πλατεία, την κεντρική πλατεία στις Τζιφιές και παραλιακά από Ποσειδώνος, Φάλι Ροσεφ και φυσικά ολοκληρώνουμε στη Μαρίνα Ζέας. Ενώ δεν κάνω αυτή τη διαδρομή λόγω της χιλιομετρικής απόστασης, με αυτό το ποδήλατο δεν κάνω χιλιόμετρα, ακολουθώ τη συγκεκριμένη διαδρομή λόγω της ποικιλίας των εμποδίων που έχω βρει σε όλα αυτά τα μέρη από τα οποία περνάω. Και δεν κάνω καμία στάση παρά μόνο μία ή δύο φορές, λίγων δευτερολέπτων, σε κάποια καφετέρια ίσως, για νερό. Και γενικότερα πηγαίνω με το δικό μου ρυθμό και σε πραγματικό χρόνο μου παίρνει περίπου 5 με 5,5 ώρες από την πλατεία του Θεράποντα μέχρι εδώ, διερχόμενος από όλα αυτά τα σημεία. Και η επιστροφή μου φυσικά δεν γίνεται ποδηλατώντας. Πηγαίνω και παίρνω τον ηλεκτρικό από τον Πειραιά και μετά Μοναστηράκι και Πλεγραμμή προς βόρειο-ανατολικά. Ελπίζω πραγματικά όλη αυτή η σειρά της προπόνησής μου με αυτό το ποδήλατο να σας άρεσε και να την βρήκατε έστω και λίγο ενδιαφέρουσα. Και τώρα που ολοκληρώθηκε, έχω μερικές διαφορετικές ιδέες για τα επόμενα βίντεο προπόνησης. Οπότε μείνετε συντονισμένοι για αυτά. Αν έχετε κάποια επιπλέον απορία σχετικά με την προπόνησή μου με το ποδήλατο, αφήστε την από κάτω ή γενικότερα πείτε μου οτιδήποτε άλλο θέλετε. Και σας ευχαριστώ για ακόμη μια φορά που είδατε και αυτό το βίντεο και ενώ θα τα πούμε στο επόμενο. Μέχρι τότε, καλή συνέχεια.